Γεια σας παιδιά, ακολουθήσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Νικήτας. Σήμερα έχουμε ένα λίγο διαφορετικό αλλά επίκαιρο θέμα. Αφορά κυρίως γυμναστές και άτομα που ασχολούνται με το fitness. Και η ερώτηση είναι: είναι ανήθικο να πουλάω κάποιο πρόγραμμα, online εκπαίδευση ή τέλος πάντων να παρέχω τις υπηρεσίες μου μέσω βιντεοκλήσεις αυτή την περίοδο που υπάρχει γενικά οικονομική δυσκολία με τον κορονοϊό? Πολλοί θα κράξουν αυτόν που θα πουλήσουν ένα πρόγραμμα γυμναστικής, επειδή οι άνθρωποι γενικά δυσκολεύονται, υπάρχει μια οικονομική δυσκολία. Και επειδή το να κάνεις πρόγραμμα στο σπίτι σε περιορίζει πάρα πολύ και εννοείται πως δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το να κάνεις βάρη. Οπότε θα ξεκινήσω να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα, επειδή και εγώ σε γυμναστήριο δουλεύω, όταν ήταν ανοιχτά τουλάχιστον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση. Θα πήγαινες στο φαρμακείο και θα ζητούσες δωρεάν μάσκα, δωρεάν αντισηπτικό ή τέλος πάντων ότι άλλο δωρεάν χρειάζεσαι αυτή την περίοδο? Ακόμα και αν στο πουλούσε ο φαρμακοποιός ακόμα πιο ακριβά από ό,τι κάνει, θα το αγόραζες. Ξέρεις γιατί? Γιατί το έχεις πραγματικά ανάγκη. Θα μου πεις, συμβαίνει το ίδιο, Νικήτα, με τη γυμναστική, με τον γιατρό, με τον διαιτολόγο, με τον ψυχολόγο? Τι γίνεται όμως και με τον γυμναστή, που ο γυμναστής αυτή την περίοδο σε αυτό βασίζεται? Θα ξεκινήσω λίγο με το τι δεν θα έκανα. Αν κάποιος πραγματικά δεν έχει λεφτά και δυσκολεύεται αυτή την περίοδο, τότε όχι, ας μην αγοράσει κάποιο πρόγραμμα. Κάτι άλλο που δεν θα έκανα ήταν αν κάποιος γυμναζόταν με βάρη και θέλει τώρα κάποιο πρόγραμμα για το σπίτι, δεν θα το έγραφα κάνε push-ups, κάνε μονόζυγο, γιατί οι ασκήσεις στο σπίτι σίγουρα σε περιορίζουν, δεν μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με το να κάνεις βάρη. Αν τώρα όμως υπάρχει ένα άτομο που δεν βρίσκεται σε οικονομική δυσκολία και έχει πραγματικά ανάγκη να γυμναστεί, δηλαδή μπορεί να είναι ένα άτομο, ένας αρχάριος που θέλει να ξεκινήσει τώρα, δηλαδή δεν έχει γυμναστεί ποτέ, βαριέται στο σπίτι και λέει θέλω να ξεκινήσω γυμναστική. Αν πραγματικά σου ζητήσει να του βγάλει κάποιο πρόγραμμα, γιατί να μην το κάνει επιπληρωμή? Αυτό ο άνθρωπο μπορεί να μην έχει γυμναστεί ποτέ, να μην ξέρει τίποτα από γυμναστική, μπορεί να μην ξέρει να κάνει ούτε και push-ups. Μπορεί να σου φαίνεται αστείο, αλλά υπάρχουν άτομα που δεν ξέρουν να κάνουν σωστά push-ups. Άλλα άτομα μεγάλα σε ηλικία που δεν ξέρουν και πολλά πράγματα, κυρίως οι γυναίκες που τους αρέσει πολύ το πιλάτης και ασχολούνται πιο πολύ με αυτό. Αν είσαι γυμναστής και κάνεις και γνωρίζεις πιλάτης, τότε σίγουρα μπορείς να κάνεις μια εκπαίδευση μέσω ίντερνετ. Μια χαρά θα ωφελήσει, δηλαδή κάποιες ασκήσεις στο στρώμα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείς να κάνεις με το βάρος σώματος, ασκήσεις που δεν φαντάζεσαι αν δεν γνωρίζεις πιλάτες, που σίγουρα θα ωφελήσει κάποιον που έχει θέμα. Μπορεί ας πούμε να είναι κάποιο άτομο που να έχει κάποιο θέμα υγείας, να πονάει κάπου στη μέση, στα γόνατα, να φιένα, να θέλει να κάνει κάποιες ασκήσεις που πραγματικά θα τον βοηθήσουν και θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Μπορεί κάποιος να έχει έναν τραυματισμό και να χρειαστεί να κάνει κάποιες απλές ασκήσεις ώστε να δυναμώσει. Υπάρχουν άτομα βέβαια που δεν είναι τόσο καλά πειθαρχημένα και να χρειάζονται πάντα κάποιον από πάνω τους, δηλαδή αν δεν τους κάνεις βιντεοκλήση να κάνετε προπόνηση, να μην κάνουν καθόλου προπόνηση, να το παρατήσουν τελείως. Οπότε ναι, σε αυτά τα άτομα αν στο ζητήσουν μπορείς να πουλήσεις κάποια online εκπαίδευση, κάποιο πρόγραμμα. Τώρα αν είσαι κάποιο άτομο που δεν έχει ιδιαίτερη οικονομική δυσκολία και ζητάς δωρεάν πρόγραμμα, φέρεις έτσι σε δύσκολη θέση τον τάδε γυμναστή και δεν τον βοηθάς. Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν βγάλει δωρεάν βίντεο στο Instagram, στο YouTube, που σου λένε τι ασκήσεις να κάνω, έχω κάνει και εγώ το ίδιο. Και ακόμα μου στέλνουν άτομα και μου λένε που δεν μπορεί να μην έχουν δει ποτέ τα βίντεό μου, απλά να ξέρουν ότι κάνω βίντεο, να μην έχουν παρακολουθήσει τα βίντεό μου όλη τη χρονιά που κάνω, να μην μου έχουν στείλει ποτέ μήνυμα επειδή δεν μου χρειαζόταν τόσο καιρό που ήταν ανοιχτά τα γυμναστήρια, και τώρα που έκλεισαν τα γυμναστήρια να μου στείλουν μήνυμα για να μου πούν Νικήτα, τι να κάνω για να χάσω κιλά, τι να κάνω για να πετύχω αυτό. Εκεί τότε ναι, μπορείς να χρεώσεις. Από τη στιγμή που άλλος σου ζητάει κάτι δωρεάν, τότε μηδενίζει την εμπειρία και τη γνώση του γυμναστή. Γιατί και δωρεάν δεν το δώσεις, δεν θα το εκτιμήσει γιατί δεν το έχει πληρώσει, θα το κάνει 1-2 μέρες και θα το παρατήσει. Πριν κλείσω όμως, θέλω να σου κάνω 3 ερωτήσεις αν σκέφτεσαι να πουλήσεις κάτι, κάποια υπηρεσία, κάποιο πρόγραμμα αυτές τις μέρες. Σκέψου νούμερο 1. Αυτό που πουλάω βοηθάει πραγματικά τους ανθρώπους? Νούμερο 2. Επηρεάζει θετικά τη ζωή τους? Νούμερο 3. Το χρειάζονται πραγματικά και θα λύσει το πρόβλημά τους? Εσύ είσαι ο κριτής, αν η απάντηση είναι ναι, τότε εννοείται πως δεν είναι ανήθικο να πουλήσεις κάτι. Αυτά από εμένα, περιμένω τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό το θέμα, θέλω πραγματικά να δω σχόλια, να πει ο καθένας την άποψή του. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, κάνε ένα like και μια εγγραφή.